το θέμα στα ξένα ειδησιογραφικά πρακτορία για μία ακόμη μέρα οι εξελίξεις στην Ελλάδα. Με επιχείρους τίτλους στο Sky News ξεκινά το πρώτο θέμα του δελτίου τους εν εκτενές ρεπορτάζ για τα σενάρια εξόδου της Ελλάδας από το ευρώ. Ενδεικτικό του κλίματος η αναφορά ότι η Μεγάλη Βρετανία μελετά ακόμη και σχέδιο προστασίας των συνόρων της. It is right that we do some contingency planning on this, and she added that the aim is to create here in Britain a really hostile environment for illegal immigration. Now, of course, illegal is the key word here because, of course, as we know, Greeks are members of the European Union. And for that reason, have a right to live and to work here legally. Now, of course, there is a question mark hanging over Greece's future within Europe. I mean, if it's kicked out of the euro currency, does that mean it's kicked out of the European Union? Βρετανοί δημοσιογράφοι από το ίδιο τηλεοπτικό δίκτυο ταξίδεψαν μέχρι τη Γερμανία για να ρωτήσουν τους Γερμανούς πολίτες αν θέλουν τους Έλληνες στην Ευρωζώνη. In Germany, opinion is divided. Should Greece stay or should she go? I think it will be not possible to give more and more and more money. I don't think they have to give more. No? No. It's enough. It's enough. Yeah. Το ειδησιογραφικό πρακτορείο Azan Serop κάνει λόγο για έξοδο της Ελλάδας από το ευρώ τον Ιούλιο, αλλά εκτιμά ότι η χώρα θα παραμείνει μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε δημοσίευμά του ασκεί δρυμία κριτική στην Ελλάδα, αναφέροντας ότι τα όσα διημήφθησαν στο άτυπο δείπνο των αρχηγών κρατών των 27 δεν διαφοροποιούν την άποψη ότι η Ελλάδα θα εξέλθει από την Ευρωζώνη τον ερχόμενο Ιούλιο, παραμένοντας όμως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή η έξοδος θα έχει ως αποτέλεσμα πολλές δυσκολίες και κινδύνους, αλλά η ελληνική συμπεριφορά την έχει καταστήσει αναπόφευκτη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει επιδείξει τεράστια αλληλεγγύη προς την Ελλάδα, αναφέρει το δημοσίευμα και προσθέτει. Συνολικά, κάθε Έλληνας αριθμούν 11 εκατομμύρια, από τον υπάλληλο στην Αθήνα ως τον εφοπλιστή στον Πειραιά, έχει εισπράξει από τον Ιανουάριο του 2010 περί τα 31.000 ευρώ που του τα χάρισαν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο οι Ευρωπαίοι φορολογούμενοι. Σενάρια για την αποχώρηση της Ελλάδας από το ευρώ φιλοξενεί σε εκτενές δημοσίευμά της και η Daily Telegraph. Την ίδια ώρα, ο βραβευμένος με Νόμπελ συγγραφέας και ποιητής Γκίντερ Γκρας καυτηριάζει τη στάση της Ευρώπης, η οποία, όπως λέει, διαπομπεύει την Ελλάδα, σε ένα ποίηματο που δημοσιεύεται σε ιστοσελίδα εφημερίδας του Μονάχου με τίτλο «Η ντροπή της Ευρώπης». «Εσύ, η Ευρώπη, θα πεθάνεις χωρίς ψυχή, χωρίς τη χώρα που σε δημιούργησε. Καρφωμένη γυμνή στον Πάσαλο, γιατί είναι πνιγμένη στα χρέη, μία χώρα υποφέρει».